Το σημερινό μας επεισόδιο, αγαπητοί τηλεθεατές, θα ξεκινήσει από το Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Γιαννιτσών Παναγία η Οδηγήτρια. Από εδώ τώρα πηγαίνουμε στο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, το οποίο, όπως είπαμε, το ίδρυσε ο Άγιος Καλλίνικος, ο Μητροπολίτης μας. Η επάνω πλευρά, η επάνω πτέρυγα, έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χρηματοδοτήθηκε ολοκληρωτικά και όλος ο εξοπλισμός το 2005, και το 2007 εγκαινιάστηκε από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, τον κύριο Ιωήλ. Περάστε. Η Αθανασία είναι η ψυχολόγος μας. Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά είστε? Και η Στεριανή, κοινωνική μας λειτουργός. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε λίγο από το γραφείο. Ναι, ευχαριστώ. Εδώ είναι το γραφείο μας. Καθίστε, ναι. Καθίστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Στην κεντρική. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι ο επάνω χώρος, ο επάνω όροφος, όπως είπαμε πριν έρθουμε, ανακοινίστηκε μεν, όχι ανακοινίστηκε, εξ υπαρχής δημιουργήθηκε για την ακρίβεια. Το ισόγειο τώρα, επειδή τόσα χρόνια λειτουργεί πάνω από 40 χρόνια, χρειάζεται και αυτό μια ανακαίνιση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από έναν χώρο που παίζουν τα παιδιά και συνεχίζουμε. Και πρέπει να πούμε ότι όλα όσα γίνονται σε αυτό το ίδρυμα γίνονται χωρίς καμία σταθερή επιχορήγηση κρατική. Όλα γίνονται από τις δωρές του κόσμου και από την αγάπη του κόσμου. Να μας πείτε λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτό το ίδρυμα, Πάτερ Ελευθέριε. Μας είπατε ότι είναι κοριτσάκια εδώ στο ίδρυμα. Πόσα κορίτσια φιλοξενούνται, ποια είναι η προοπτική για τα κορίτσια αυτά, είναι να τελειώσουν το σχολείο τους και μέχρι ποιας ηλικίας το ίδρυμα τα βοηθάει? Να πούμε καταρχήν ότι σύμφωνα με το καταστατικό παίρνουμε παιδιά από 3 έως 12 ετών, αλλά έχει γίνει και προσθήκη μεταγενέστερα ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και μέχρι που να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά ακόμη και μετά. Επίσης μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά ακόμη και στη φοιτητική ζωή εφόσον θα χρειαστεί. Μιλάμε για παιδιά ορφανά? Ναι, είτε ορφανά είτε από οικογένειες οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα, και τα τελευταία χρόνια τα παιδιά που έρχονται στο ίδρυμα έρχονται με εντολή εισαγγελέως και μάλιστα μας δίνεται και η επιμέλειά τους, η οποία έχει αφαιρεθεί από τους γονείς, συνήθως αυτό γίνεται, και δίνεται σε εμάς, έτσι ώστε τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή τους, στα 18 έτη, να βρίσκονται υπό την ευθύνη του Ιδρύματος. Και φυσικά έχουμε εμείς όλη τη φροντίδα για οτιδήποτε χρειαστούν. Αλλά και αν περάσει αυτή η ηλικία, έχουμε πολλά παραδείγματα που το Ίδρυμα βοηθάει και στον γάμο τους και στα έξοδα τα υπόλοιπα που μπορεί να υπάρξουν, με κάθε τρόπο, αρκεί τα παιδιά να διατηρήσουν μια σύνδεση με το Ίδρυμα. Και αυτή τη στιγμή ακόμη έχουμε 3 παιδιά που είναι στο σχολείο και 2 από τις τροφίμους που έχουμε είναι μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζονται τη διαμονή εδώ. Βέβαια έχουμε και ένα πλάνο τώρα, το οποίο το συζητάμε με τους συμβούλους του Ιδρύματος, έτσι ώστε να έχουμε και μια κατοικία έξω από το Ίδρυμα για τα μεγαλύτερα παιδιά. Έτσι ώστε να έχουν και έναν διαφορετικό χώρο, και από ό,τι μας λένε και οι ειδικοί, αυτό θα βοηθήσει περισσότερο. Ένας άλλος τομέας είναι και ο τομέας της αναδοχής. Ήδη στην δύναμη, θα λέγαμε, του Ιδρύματος υπάρχει και ένα παιδί ακόμη, το οποίο όμως βρίσκεται σε αναδοχή αυτή τη στιγμή. Έχουμε εμείς την κηδεμονία, αλλά υπάρχει αναδοχή σε μια οικογένεια και μάλιστα η οικογένεια που είναι γνωστή μας, η οποία γνώριζε το παιδί και από πριν, και έτσι έγινε μια φυσιολογική μετάβαση. Άλλωστε, ο στόχος τώρα των κοινωνικών υπηρεσιών είναι τα παιδιά να μην παραμένουν πολύ χρόνο στο Ίδρυμα, αλλά να πηγαίνουν σε οικογένειες. Αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά απ' την άλλη, πάλι και επειδή έχουμε μικρό αριθμό παιδιών και δεν έχουμε σαν στόχο να είναι ιδιαίτερα αυξημένος, είναι σαν να έχουμε μια οικογένεια πολύτεχνη. Να το πούμε κάπως έτσι. Και όλη η λογική του Ιδρύματος αυτού αυτή είναι. Να υπάρχει το οικογενειακό κλίμα. Σαν ένα σπίτι δηλαδή. Και έτσι λειτουργούν και τα παιδιά και με τις υπεύθυνες ακόμη εδώ που υπάρχουν. Ο κόσμος βοηθάει το Ίδρυμα, τα παιδάκια έρχονται εδώ, οι άνθρωποι
να δώσουν χαρά, να τα περιβάλλουν με αγάπη, να τα κάνουν δωράκια. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση εδώ με την τοπική κοινωνία. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι και από κοντά και από μακριά έτσι διαπιστώνουμε μια συγκινητική διάθεση βοήθειας. Όχι μόνο βοήθειας με την έννοια της υλικής, αλλά και συμπαράστασης. Πολλές φορές έρχονται παιδιά εδώ για επίσκεψη, κάνουν παρέα φυσικά με τα δικά μας τα παιδιά. Ή υπάρχουν εθελόντρες που παίρνουν τα παιδιά και πηγαίνουν μαζί κάποιο κοντινό ταξιδάκι, κάποια επίσκεψη. Υπάρχουν άνθρωποι από το εξωτερικό που μας βοηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους έχουμε γνωρίσει από κοντά, έτσι καλά-καλά, και μας βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά σε αυτό που γίνεται. Και πραγματικά έτσι αισθανόμαστε ότι αυτός ο χώρος και αυτή η δραστηριότητα είναι και ένας τρόπος να εκδηλώσουν οι άνθρωποι το πόσο μεγάλη αγάπη έχουν στην καρδιά τους. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το κάνουν με τόση χαρά και με τόση προθυμία που εμείς μένουμε άναυδοι, να το πω έτσι πραγματικά. Πολύ σημαντικά αυτά όλα που μας λέτε, Πατέρα Ελευθέριε. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία αθόρυβα πάντοτε κάνει το έργο της, βοηθάει τους ανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη και εμείς που είμαστε λίγο πιο έξω, να ευχηθούμε να σας δίνει ο Θεός δύναμη, να συνεχίζετε αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο είναι παράλληλο με το πνευματικό έργο που κάνετε στον Ιερό Ναό σας. Γι' αυτό και το Ίδρυμα είναι στην ίδια σχεδόν αυλή του ναού. Η Εκκλησία έτσι πάντοτε κάνει, μαζί με το λατρευτικό της έργο. Έχει και το ποιμαντικό για τις ποιμαντικές ανάγκες του πιστού λαού. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη σε αυτό το έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ και να εύχεστε να είμαστε αυτό που θέλουμε να ονομάζουμε αυτόν τον χώρο, σπίτι της Παναγίας, πραγματικό. Έτσι, τα παιδιά να αισθάνονται ότι έχουν την Παναγία μάνα τους και όλοι εσείς τα αδέρφια τους που τα βοηθάτε πραγματικά. Έτσι, πραγματικά είναι αυτή η αίσθηση υπάρχει και όλοι εδώ οι εθελοντές που συμμετέχουν, μάλιστα πολλές εθελόντρες είναι της γειτονιάς, βγαίνουν από το σπίτι τους, μπαίνουν εδώ, ξαναπάνε στο σπίτι τους, παίρνουν και τα παιδιά καμιά φορά έτσι μαζί. Δηλαδή υπάρχει όντως ένα οικογενειακό κλίμα. Κάθε μέρα το διαπιστώνουμε. Εν τη γεννήσει τη παρθενία νεφυλάξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτό και μετές της προστή ζωή μη τηρή πάρνουσα τη ζωή. Εδώ είναι το προσευχητάριο όπου έρχονται τα παιδιά και γίνεται πρωινή, βραδινή προσευχή, το απόδειπνο. Μέσα στους σκοπούς του Ιδρύματός μας είναι τα παιδιά να έχουν μια αγωγή και χριστιανική αλλά και εθνική αγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνεται και στο καταστατικό αυτό της λειτουργίας, της ιδρύσεως του Ιδρύματός μας. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν είναι ότι η πνευματική δύναμη μπορούμε να πάρουμε από την προσευχή και από τη σχέση μας με την Εκκλησία, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αυτός ο χώρος, αλλά και το γεγονός ότι δίπλα μας ακριβώς είναι ο ναός, βοηθάει πάρα πολύ. Τα παιδιά θα θεωρούν σαν κάτι το πολύ φυσικό να μπουν και στην Εκκλησία, να ανάψουν ένα κεράκι, να κάνουν το σταυρό τους, να συμμετέχουν στις ακολουθίες όποτε μπορούν, αλλά και εδώ που είναι το σπίτι τους, να έχουν έναν χώρο ειδικό, πέρα από τους υπόλοιπους χώρους, που να έρχονται και να προσεύχονται. Είναι πολύ όμορφο να δουλεύεις με τα παιδιά. Τα κορίτσια έχουν να δώσουν πολύ αγάπη και να πάρουν αγάπη. Είμαι εδώ να τους προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα μπορώ. Περνάμε πολύ όμορφα εδώ με τα κορίτσια
Κάνουμε ψυχοκοινωνικές ομάδες κάθε μέρα που μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε εδώ να τις υποστηρίξουμε τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Στο σχολείο, γενικότερα στην κοινωνία. Και οπότε ο σκοπός μας είναι να τους βγάλουμε έξω στην κοινωνία στους ολοκληρωμένους ανθρώπους. Δεν είναι κουραστικό, είναι πολύ όμορφο. Τα κορίτσια εδώ πέρα είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε ένα μεγάλο σπίτι, το σπίτι της Παναγίας. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο να δουλεύεις με τα κορίτσια, γιατί κάθε μία είναι ξεχωριστή. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Και για μένα σίγουρα είναι μια μεγάλη εμπειρία, καθώς καινούργια στο χώρο, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι θα πορευτούμε πολύ όμορφα και στο μέλλον. Στο σαλόνι? Όχι. Στην κουζίνα? Όχι. Έχω διάφορα χρώματα? Ναι. Είμαι φρουτό? Όχι. Είπες την απάντηση. Μαζί με την κοινωνική λειτουργό ξεκινήσαμε και εμείς πριν ένα χρόνο. Για πρώτη φορά, έτσι, επιστημονικό προσωπικό στο Ίδρυμα. Και είναι πολύ ωραία η εμπειρία με τα κορίτσια. Γιατί νομίζω έχεις να προσφέρεις πολλά. Τόσο ψυχικά όσο και κοινωνικά. Να τα υποστηρίξεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ξέρεις ότι αυτό που προσφέρεις έχει έτσι μια ανταπόκριση και στα παιδιά. Σίγουρα οι ανάγκες των παιδιών είναι πολλές. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσφέρουμε ψυχική, κοινωνική υποστήριξη στα παιδιά ώστε να γίνουν αυτόνομα άτομα, να κοινωνικοποιηθούν, ώστε να έχουν ένα καλό συναισθηματικό επίπεδο και είμαστε εδώ για οτιδήποτε άλλο χρειαστούν. Τόσο και εκπαιδευτικά πολλές φορές, με το να αναζητάμε και εθελοντικό προσωπικό, αλλά και προσωπικό γενικότερα, ώστε να τους υποστηρίζουν και στα μαθήματά τους. Φωνάζει το φως να λάμψει η αλήθεια, προσανάμεντος και μέσα στη νύχτα, φωτιά στη ψυχή τα λάθη να δει, το δάκρυ να φέρει ζωή. Κι έτσι χαρά γεννιέται με την αγάπη παγρυπνή, χωρίς να το πει, μες στην καρδιά κρατιέται. Όταν η θλίψη σωπαίνει ένα πρωί πίσω απ' την Ανατολή, βουλεύεις ένα Θεό να ζωγραφίζει τη γη. Πάτσο να πάρει το χείο. Ελάτε παιδιά. Να πάρει και ένα εφήμιο. Ορίστε. Να είστε καλά. Είναι η Άννα. Η Άννα. Είναι η Δέσποινα. Η Δέσποινα. Η μεγάλη Άννα. Η μεγάλη Άννα, ορίστε. Θα το βάλω τώρα. Η Σοφία. Η Σοφία. Ορίστε. Να είστε καλά. Εδώ βρισκόμαστε στην αίθουσα τελετών της Ενορίας. Χρησιμοποιείται για τις διάφορες εκδηλώσεις των κατηχητικών και των άλλων συνάξεων. Γίνονται και θεατρικά εδώ. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι επειδή ο χώρος αυτός έχει μια παλαιότητα, ήδη είμαστε σε διαδικασία ανακαινήσεως. Ενισχύσαμε και στατικά το σημείο εδώ που βρίσκονται στην οροφή, με ανθρακονήματα, σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά και την εξωτερική πλευρά του κτηρίου να εξοραίσουμε, έτσι ώστε να έχει μια σύγχρονη εμφάνιση. Αλλά είναι σπουδαίο το ότι υπάρχουν αυτοί οι χώροι, τους οποίους εμείς κληρονομήσαμε στην ουσία από τους προκατόχους μας. Να πούμε ότι προκάτοχός σας ήταν ο πατέρας σας. Ναι, ο πατήρ Χαρίτων, ο οποίος ήταν 52 χρόνια ιερεύς εδώ. Και η μητέρα μου, η πρεσβυτέρα, ήταν αυτή που ξεκίνησαν και τη λειτουργία του Ιδρύματος και επί 40 χρόνια λειτουργήσε αυτό το Ίδρυμα. Απλώς εμείς τώρα προσπαθούμε να μην χαλάσουμε αυτά που έγιναν, αλλά να τα προχωρήσουμε και επίσης
να τα προσαρμόσουμε και στα νέα δεδομένα. Διότι ακόμη και η λειτουργία του Ιδρύματος συνεχώς αναμορφώνεται. Αλλιώς ξεκινήσαν τα Ιδρύματα πριν 40 χρόνια, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί κανονισμοί, ούτε και νόμοι έτσι μεγάλη ακρίβεια να περιγράφουν τους όρους λειτουργίας, ενώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και έτσι συνεχώς βρισκόμαστε σε επικοινωνία και πρέπει και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τις τοπικές αρχές και τη Δημοτική Αρχή εδώ, αλλά επίσης και την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα, την Ομίατρο του νομού μας, διότι όλοι βοηθούν, γιατί είναι και αρμόδιοι σε αυτό το τομέα και μας συμβουλεύουν, αλλά και μας βοηθούν ενεργά στο να αναμορφώσουμε σιγά σιγά και να προσαρμόσουμε στα σύγχρονα δεδομένα τη λειτουργία και του κέντρου αυτού. Αυτό μάλιστα πρέπει να πω ότι είναι ένα ρητό το οποίο έχει φιλοτεχνήσει ένας αγιογράφος της ενορίας μας. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ήθιοι πληθύσονται από τους μακαρισμούς, τα λόγια του Ιησού Χριστού, και εσείς με το έργο που επιτελείτε νομίζω συμβάλλετε σε αυτή την ειρήνη και ευχόμαστε να συνεχίζετε να συμβάλλετε σε αυτή την ειρήνη. Την έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στις μέρες μας. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας, Πάτερ Ελευθέρη, να εύχεστε και εσάς να σας δίνει ο Θεός δύναμη στο μεγάλο έργο το οποίο επιτελείτε εδώ στην ενορία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ είναι μια εικόνα του Αγίου Καλλινίκου, του Αγίου μας, που είναι και ιδρυτής εδώ του Ιδρύματός μας, και αξιωθήκαμε έτσι να τον δούμε από κοντά και να δεχθούμε την ευλογία τους. Εμένα προσωπικά με έχει κάνει και αναγνώστη ο Άγιος Καλλινίκος, έτσι. Στην ηλικία 15 ετών. Έτσι, και το θεωρώ μεγάλη υψίστη ευλογία. Είναι και προστάτησα συνεπώς, αφού ο ίδιος ίδρυσε αυτό το ίδρυμα. Βεβαίως, βεβαίως. Σίγουρα σε όλες τις δυσκολίες που τον επικαλείστε θα έρχεται αργός και βοηθός, και νομίζω ότι αφού έχετε αυτόν τον μεγάλο Άγιο της πίστεώς μας και της τοπικής εκκλησίας, δεν έχει να φοβηθείτε τίποτα στο έργο σας. Όντως, και τον έχουμε ζωντανό έτσι, και στη μνήμη μας και στην ανάμνησή μας, αλλά τώρα η χάρη του πρέπει να πούμε ότι σαν να φαίνεται να επεκτείνεται και περισσότερο να μας πλησιάζει, και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα αισθανόμαστε έχουμε έναν μεγάλο βοηθό από εκεί που βρίσκεται. Να έχουμε την ευχή του όλοι. Να έχουμε την αμήν, ευχή του. Αμήν. Αυτό επίσης είναι μια έκδοση του Ιδρύματός μας, το κύριε Κέκραξα, είναι ένα προσευχητάριο. Τη τελευταία έκδοση του έγινε μάλιστα από τις εκδόσεις Μέλισσα, με τις οποίες έχουμε άριστη συνεργασία και στον τομέα των εκδόσεων της Μητροπόλεως μας. Μία άλλη έκδοση που έχει σχέση με την τοπική ιστορία και με τον ναό μας, βλέπετε στο φόντο είναι ο ναός και μέσα φαίνονται κάποιοι επίσκοποι, ονομάζεται Πρωταγωνιστές της Ελευθερίας και έχει μια αναφορά στα πρόσωπα των κληρικών που ήταν πρωταγωνιστές πράγματι και στο Μακεδονικό Αγώνα, όπως ο Παπανίκανδρος, ο Μητροπολίτης Διονύσιος και μετά στην περίοδο της κατοχής, σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ιστορίας, και έχει και αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο του Μητροπολίτου Διονυσίου, ο οποίος ήταν στρατιωτικός ιερέας όταν έγινε η μάχη των Γεννησών. Συνόδευε τον ελληνικό στρατό, όχι μόνο εδώ, σε όλη την πορεία του, και βρέθηκε εδώ εκείνες τις ημέρες τις ιστορικές, και αργότερα βέβαια ήρθε εδώ και ως Μητροπολίτης. Γι' αυτό ήταν που χειροτώνησε και τον πατέρα Χαρίτονα. Τέλος και μία έκδοση με ομιλίες Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Θυσία Σπερινή. Είναι
ομιλίες που έχουν σχέση με τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες και κυρίως την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι και αυτή η έκδοση της ενορίας. Θα επισκεφθούμε το κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλεως. Εδώ είναι το κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλεως μας, στην πόλη των Γεννητσών. Καλώς ήρθατε, ευλογείτε. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Είστε η πρεσβυτέρα Κατερίνα. Ναι. Μάλιστα, που είστε... για τη λειτουργία. Πολύ ωραία. Ναι. Ήρθαμε να μας δείξετε τους χώρους σας εδώ. Βεβαίως, να βεβαίως. Να περάσετε. Εδώ είναι το παντοπολείο μας. Εδώ λοιπόν είναι η καρδιά, θα λέγαμε, της φιλανθρωπίας, της τοπικής εκκλησίας των Γεννητσών. Σίγουρα, πέρα από τα τοπικά φιλόπτωχα που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, αυτή είναι μια δομή της Μητροπόλεως εδώ στην πόλη των Γεννητσών, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012. Ναι, μάλιστα. Είναι τη Μητροπόλεως ή τη Ενορίας ή γενικά. Τη Μητροπόλεως είναι, είναι η Μητρόπολη και τη στηρίζουν όλες οι Ενορίες. Και οι 5 Ενορίες της πόλης μας στηρίζουν οικονομικά τη δομή αυτή, το κοινωνικό παντοπολείο. Πολύ ωραία. Σε μηνιαία βάση δηλαδή. Εμείς βλέπουμε διάφορα προϊόντα εδώ. Προφανώς έρχονται οι άνθρωποι, δεν ξέρω, διαλέγουν. Θα μας πείτε λίγο τη διαδικασία, πώς μπορεί κάποιος είτε να εγγραφεί σε αυτό το κοινωνικό παντοπολείο, πώς μπορεί να έρθει να. Πείτε μας λίγο για τη λειτουργία. Τώρα εδώ έχουν εγκριθεί και επωφελούνται από αυτή τη δομή 130 οικογένειες. Έχουν κάνει τα χαρτιά τους, γίνεται μία φορά το χρόνο η αίτηση αυτή. Γίνεται στο τοπικό φιλόπτωχο, ο κάθε ζητών, ας πούμε, βοήθεια από εδώ πηγαίνει στο τοπικό φιλόπτωχο και από εκεί οι ιερείς καταθέτουν αυτές τις αιτήσεις σε μία επιτροπή της Μητροπόλεως και εγκρίνονται ανάλογα με τα δικαιολογητικά και τις ανάγκες που έχει κάθε οικογένεια. Τους εγκρίνεται ένα συγκεκριμένο ποσό που τους πιστώνεται κάθε μήνα αυτό το ποσό και έτσι μπορούν κάθε μήνα να έρθουν και να διαλέξουν μόνοι τους προϊόντα ανάλογα με το ποσό που τους έχει εγκριθεί, ανάλογα με τα άτομα της οικογένειας, τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια, είναι ανάλογο και το ποσό που εγκρίνεται και έρχονται μετά και παίρνουν ό,τι προϊόντα θέλουν. Υπάρχουν και προϊόντα που είναι πέρα από το ποσό αυτό, δηλαδή τα είδη που έχουμε ρουχισμού, τα παιχνίδια που έχουμε, αυτά είναι εκτός ποσού. Μόνο τα άλλα προϊόντα του παντοπολίου, του κατεξοχήν παντοπολίου, ας πούμε, είναι με τα ποσό αυτό. Μάλιστα, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ουσιαστικά δεν τους δίνεται χρήματα, τους δίνεται τη δυνατότητα να πάρουν κάποια προϊόντα ή κάποιο ποσό, ας πούμε, που ναι. Γι' αυτό και έχουμε και ενδεικτικές τιμές στα ράφια. Δεν πληρώνουν, γιατί υπάρχουν καρτελάκια με τιμές. Δεν πληρώνουν οι άνθρωποι εδώ. Απλά είναι ένας τρόπος για να υπάρχει μια δικαιοσύνη και να μην πάρει κάποιος πάρα πολλά και δεν φτάσει σε κάποιον άλλον. Πιστώνεται ένα ποσό η οικογένεια και έρχεται και ανάλογα με το ποσό που έχει, διαλέγει ότι έχει ανάγκη. Μπορεί να τα πάρουν εφάπαξ στο μήνα τους ή να τα πάρουν λίγα-λίγα, να έρθουν παραπάνω από μία φορά μέσα στο μήνα και να πάρουν λίγα τη μία φορά, λίγα την άλλη, ό,τι έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Και έχετε κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα, κάποιες μέρες που είστε ανοιχτά εδώ. Λειτουργούμε δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, πρωινές ώρες, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30-2 το μεσημέρι. Αυτές τις ώρες. Είναι συγκεκριμένα τα μέλη, είναι αρκετός ο χρόνος για να έρθουν να πάρουν όλοι τα προϊόντα τους. Και επιπλέον έχουμε και άλλα είδη, επειδή είμαστε και μια περιοχή εδώ στον κάμπο των Γεννητσών με παραγωγές έτσι με λαχανικά. Όταν μας φέρνουν κάποιοι άνθρωποι, οι δωρεές δηλαδή δεν είναι μόνο σε χρήματα, είναι και σε είδος. Αν κάποιος φέρει λαχανικά, φέρει φρούτα, άλλοι άνθρωποι τα παίρνουν εκτός από το ποσό, με μάλλον επιπλέον από το ποσό που δικαιούνται. Αυτά δίνονται έτσι, ας πούμε. Μάλιστα. Εποφελούνται δηλαδή και από αυτό. Γενικά, πώς βλέπετε τον κόσμο, εσείς που είστε σε αυτή την άμεση επαφή με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όντως υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που πεινάνε, που έχουν ανάγκη και από ένα πακέτο μακαρόνια? Βέβαια υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό, έτσι κι αλλιώς αυτή η δομή ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες της κρίσης, δηλαδή ανθρώπους που είχαν τις δουλειές τους, έμειναν άνεργοι,
και έχουν έρθει σε δύσκολη θέση τώρα. Είχαν τις υποχρεώσεις τους, είχαν τα δάνειά τους, είχαν κανονίσει τη ζωή τους διαφορετικά. Αυτά όλα ήρθαν και γκρεμίστηκαν, ό,τι είχαν χτίσει δηλαδή, και έτσι έρχεται η Εκκλησία να τους βοηθήσει σε αυτή την άσχημη στιγμή, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση που έχουν. Να μας πείτε, Πρεσβυτέρα, και τον τρόπο με τον οποίο γεμίζετε τα ράφια σας. Βλέπουμε είναι γεμάτα τα ράφια με ωραία προϊόντα, προϊόντα τα οποία θα τα βρει κανείς σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ πάει. Ναι. Δηλαδή φροντίζετε να υπάρχουν αυτά που θέλει ο κάθε άνθρωπος, ναι. Όχι κάτι υποδιέστερο. Ναι, έτσι αυτό προσπαθούμε. Περιμένουμε, έχουμε τις δωρεές των ανθρώπων που έρχονται και μας στηρίζουν έτσι και με χρήματα και με είδος. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ, όπως παίρνει για το σπίτι του, να πάρει και για μια οικογένεια εδώ. Το κάνουν αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που συστηματικά, όταν κάνουν τα εβδομαδιαία ψώνια της οικογένειάς τους, μας φέρνουν και εμάς αντίστοιχα για το κοινωνικό παντοπολείο. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν πάντοτε αρκετό και δεν μπορούσαμε να στηριχτούμε σε αυτό, δεν μπορούσαμε να γεμίσουμε τα ράφια πάντοτε, γι' αυτό και οργανώθηκε εδώ από τη Μητρόπολη ένα σύστημα όπου οι ενορίες, τα φιλόπτωχα δηλαδή των ενοριών, συστηματικά βγάζουν δίσκους μία φορά το μήνα ή ό,τι άλλο, αν έχουν κάποια άλλη δράση που μπορούν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα, αν θέλουν δηλαδή να μην βγάλουν δίσκο και να κάνουν μια άλλη, ένα φιλανθρωπικό απογευματινό, μια ομιλία και ένα, διάφορους τρόπους δηλαδή που θέλει ο ιερέας που είναι υπεύθυνος για το φιλόπτωχο, για να υπάρχει ένα μηνιαίο σταθερό, μια εισφορά δηλαδή από τις ενορίες και να στηριχτεί το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί έχει πάγια έξοδα το κοινωνικό παντοπολείο. Πάγια μηνιαία, τα οποία δεν καλύπτονται με τις δωρεές τις εθελοντικές. Και αυτό εθελοντική προσφορά είναι πάλι. Πάλι οι άνθρωποι το στηρίζουν. Η ιστορία των Γιαννιτσών είναι μακρά και δοξασμένη. Μια σύντομη γνωριμία με το παρελθόν θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια. Ξεναγός μας, ο εξαίρετος ιστορικός της περιοχής, κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου. Βρισκόμαστε στα Γιαννιτσά, μια πόλη, μια περιοχή από τις πιο ιστορικές που έχει καταγράψει η πρόσφατη ιστορία μας και του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων. Θα πρέπει να πούμε ότι η Μακεδονία περιήλθε στην κυριαρχία των Οθωμανών κατά τα έτη 1375 με 1385. Εκείνη την εποχή βέβαια και η περιοχή των Γιαννιτσών και της Κεντρικής Μακεδονίας περιήλθαν στην κυριαρχία την Οθωμανική. Η περιοχή αυτή ανέδειξε πάρα πολλά ιστορικά πρόσωπα και ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας. Στην εποχή της Ελληνικής Επαναστάσεως η περιοχή δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερους τοπικούς εθνομάρτυρες, γιατί ήταν ένα κέντρο όπου είχαν την έδρα τους πολλές τουρκικές στρατιωτικές μονάδες. Είχε η πόλη ανακηρυχθεί ως κέντρο ιερό και ως προσκυνηματικό κέντρο των Οθωμανών. Η πόλη των Γιαννιτσών, όπως είπαμε, κατακτήθηκε πριν το 1380, εγκαταστάθηκε εδώ ο αρχιστράτηγος και κατακτητής όλης της Μακεδονίας και Θράκης, ο Αχμέτ Γαζί Ευρενός. Εδώ ενταφιάστηκε στην πόλη των Γιαννιτσών. Γι' αυτό η πόλη αυτή από τον θάνατό του που το 1417 και μετά που πέθανε ο Αχμέτ Γαζί Ευρενός ανακηρύχθηκε σε προσκυνηματικό κέντρο της περιοχής όλης της Μακεδονίας και μάλιστα τη λέγανε έτσι και
η Μέκα της, των Βαλκανίων. Ήταν προσκυνηματικό κέντρο, όπως είπαμε. Υπήρχε ένα χριστιανικό στοιχείο πολύ δραστήριο στην πόλη των Γεννητσών. 3 έως 5 χιλιάδες έφτασε κάποια στιγμή, με ανησυχίες, με αγωνίες, αλλά δεν τους επιτρεπόταν να έχουν εκκλησία. Σχολεία υπάρχουν καταγραμμένα και οργανωμένα από το 1870-72 περίπου στα Γεννητσά. Υπάρχει δημοτικό σχολείο, υπάρχει σχολαρχείο, υπάρχει νηπιαγωγείο, παρθεναγωγείο. Λειτουργούσαν από το 1870-72. Η πόλη των Γεννητσών στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις στη Μακεδονία. Μετά τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, θα λέγαμε, ήταν τα Γεννητσά και η Βέρεια. Ήταν μεγάλη πόλη για εκείνη την εποχή, όπως την έχει καταγράψει ένας Τούρκος γεωγράφος και περιηγητής, ο Ευλιγιάτς Ελεμπή, το 1667 περίπου πέρασε. Την αναφέρει ως μια πόλη με πάνω από 1500 πανέμορφα μεγάλα, λέει, πέτρινα σπίτια, με 17 συνοικίες, από τις οποίες οι 12 ήταν μουσουλμανικές και οι 5 χριστιανικές. Είχε 17 τζαμιά. Υπήρχαν σχολεία των Τούρκων, ελληνικά σχολεία δεν αναφέρονται, σχολεία των Τούρκων, ιεροσπουδαστήρια. Υπήρχε μια αγορά με 740 καταστήματα και εργαστήρια μέσα. Υπήρχαν λουτρά, πανέμορφα και μεγάλα λουτρά για εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν στη διάθεση των όλου του κόσμου. Υπήρχε το Μπεζεστένι, μια μεγάλη κλειστή αγορά κυρίως υφασμάτων. Υπήρχε το Καραβάν Σαράι, ένα τεράστιο κτίριο για υποδοχή των απόρων περιηγητών και επισκεπτών της πόλης. Πάνω από 80 ιδιωτικά λουτρά, βρύσες. Έχει μια καταγραφή καταπληκτική ο Ευλιγιάτς Ελεμπή για την πόλη των Γεννητσών. Γι' αυτό και ο ρόλος αυτής της πόλης στα μετέπειτα χρόνια είναι πολύ σημαντικός και ιστορικός. Οι δύο περίοδοι που ανέδειξαν την περιοχή εδώ είναι ο Μακεδονικός Αγώνας και η Βαλκανική Πόλεμη. Το 1870, όπως ξέρουμε, ξεκίνησε η πρώτη μορφή του Μακεδονικού Αγώνα, με μορφή βιοπραγιών, με μορφή προπαγάνδας, και στη συνέχεια η ένοπλη φάση του από το 1903 μέχρι το 1908, όπου διακόπηκε από το κίνημα των Νεοτούρκων. Η δεύτερη περίοδος που ανέδειξε την περιοχή εδώ ήταν η περίοδος των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13. Δύο ήταν τα γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν σε αυτήν την ανάδειξη της περιοχής με πολλά ιστορικά γεγονότα. Το πρώτο ήταν η στρατηγική θέση της πόλης των Γεννητσών. Χτισμένη η πόλη των Γεννητσών ανάμεσα από το όρος Πάικο, που ήταν ένα φυσικό της οχύρωμα προς βορρά, και από το νότια τον περίφημο βάλτο, τον ιστορικό βάλτο των Γεννητσών, τα μυστικά του οποίου τα ξέρουμε από την Πινελόπη Δέλτα. Ανάμεσα λοιπόν από αυτά τα φυσικά οχυρά ήταν χτισμένη η πόλη επάνω σε μια σειρά λόφων και κατήχε μια θέση πάρα πολύ στρατηγική για εκείνη την εποχή, και ήταν και το τελευταίο προγεφύρωμα προς Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο γεγονός που ανέδειξε την πόλη σε ιστορικό κέντρο ήταν η περιοχή αυτή που ήταν πολύ κοντά στον Βάλτο των Γεννητσών, και ο Βάλτος των Γεννητσών ήταν ένας χώρος δίπλα από τον οποίο περνούσαν όλες οι οδικές αρτηρίες που συνδέανε τη Θεσσαλονίκη με το Μοναστήρι, με την Κοζάνη, με τη Φλόρινα, με την Καστοριά, με την Έδεσα, όλα τα κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Περνούσαν ανάμεσα από Γεννητσά και βέβαια από εδώ περνούσε και η παλιά ιστορική Εγνατία Οδός, η οποία συνέδεε, όπως ξέρουμε, τις δαλματικές ακτές με την Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Από το Δυράχιο, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη περνούσε από εδώ η Εγνατία Οδός. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα έκαναν την πόλη των Γεννητσών σε αυτές τις δύο περιπτώσεις μια πόλη με πάρα πολλά ιστορικά και πολεμικά γεγονότα.
Ο Βάλτος των Γιαννιτσών έγινε από το 1903, από τα τέλη του 1903, κέντρο των κομιτατζίδων της περιοχής. Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 1903 αυτό το περίφημο ψευδοκίνημα του Ήλιντεν. Μετά την αποτυχία του, εκατοντάδες κομιτατζίδες, Βούλγαροι δηλαδή, κατέληξαν στον Βάλτο των Γιαννιτσών. Τον επέλεξαν ακριβώς για την στρατηγικότητά του και για την κρίσιμη θέση του. Εγκαταστάθηκαν μέσα εκεί, εγκατέστησαν καλύβες, πατώματα όπως τα λέγανε, ειδικές βάρκες, τις λεγόμενες πλάβες, για να κυκλοφορούν μέσα και έγιναν κυρίαρχοι αυτού του ιστορικού Βάλτου. Το ελληνικό τότε, το μικρό ελληνικό κράτος, άργησε να αντιληφθεί την κρισιμότητα της περιοχής και πρώτοι εδώ αντέδρασαν οι κάτοικοι με τοπικούς οπλαρχηγούς, αρχικά από την σημερινή Αλεξάνδρεια, τον τότε ιστορικό Γιδά, δύο οπλαρχηγοί της περιοχής μπήκαν με τα μικρά σώματά τους των 10-15 ανδρών περίπου, ήταν ο Κούγκας και ο Περήφανος, μπήκαν μέσα το φθινόπωρο του 1904. Λίγους μήνες αργότερα μπήκε και ένας Γιαννιτσώτης οπλαρχηγός, νέος, πολύ νέος στην ηλικία, ο Γκόνος Γιώτας. Ήταν ένας οπλαρχηγός γεννημένος στην περιοχή του Βάλτου, ήξερε άριστα τις συνθήκες που ο Βάλτος μέσα, τις ιδιόμορφες συνθήκες, γνώριζε τα τερτύπια και τις συνήθειες των κομιτατζίδων που φόλευαν και είχαν την έδρα τους εκεί και είχε γίνει πιο απαραίτητος πλέον σύμβουλος όλων των ελληνικών ανταρτικών σωμάτων που άρχισαν να καταφθάνουν μετά το 1905 μέσα στη λίμνη. Πρώτος είχε έρθει ως απεσταλμένος του ελληνικού κράτους ένας οπλαρχηγός, ο καπετάν Πετρίλος, ο οποίος με το σώμα του μπήκε τον Μάιο του 1905. Αργότερα πέρασαν πάρα πολλοί. Ο Κλάπας, ο Ιωάννης Δεμέστιχας, ο καπετάν Νικηφόρος, ο Παναγιώτης Παπατζανετέας, ο Σαράντος Αγαπηνός, ο γνωστός μας καπετάν Άγρας, με την ιστορία του την πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη του μακεδονικού αγώνα. Με ανάμεσα σε όλους αυτούς, πρωταγωνιστής του Βάλτου ήταν πάντα ο Γκόνος Γιώτας, ο Γιαννιτσώτης οπλαρχηγός. Γιατί αυτός γνώριζε τα πάντα περί το Βάλτο και ήταν ο πολύτιμος οδηγός και συμβουλάτορας όλων των Ελλήνων καπετανέων του Βάλτου. Ο αγώνας στο Βάλτο κράτησε μέχρι το 1908, από το 1904 όπως είπαμε, μέχρι το 1908 που διεκόπη τότε με την παρέμβαση των αξιωματικών του τουρκικού στρατού, είχαν κάνει το κίνημά τους, το λεγόμενο κίνημα των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη και διακόψανε όλες τις εχθροπραξίες, όλα τα πολεμικά γεγονότα μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. Το 1908 διακόπη. Ο Γκόνος Γιώτας αναγκάστηκε βεβαίως να εγκαταλείψει το Βάλτο. Φύγαν τότε όλοι οι οπλαρχηγοί μαζί και ο Γκόνος Γιώτας φύγαν για ένα διάστημα στην Αθήνα. Φιλοξενήθηκαν εκεί στο άσυλο των Μακεδόνων, όπου ήθελε να τους προφυλάξει το μικρό ελληνικό κράτος από την ανάμιξή τους στα γεγονότα του Βάλτου. Ξαναγύρισε δύο χρόνια αργότερα, το 1910, έτοιμος πάντα να επαναλάβει με τους άντρες του τις επιχειρήσεις μέσα στο Βάλτο. Δυστυχώς προδόθηκε από κάποιον παλιό του συνεργάτη και ένα τουρκικό απόσπασμα το 1911 έξω από την Αλεξάνδρεια στο χωριό νησί του είχε στήσει καρτέρι μέσα εκεί στις 13 Φεβρουαρίου εκεί σε μια συμπλοκή έχασε τη ζωή του ο Γκόνος Γιώτας. Υπάρχει βέβαια ο τάφος του σήμερα εδώ στα νεκροταφεία της Μητροπόλεως Γεννητσών. Το 1912 τώρα, όπως ξέρουμε, κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα τέσσερα βαλκανικά κράτη, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, ξέχασαν τις μεταξύ τους διαφορές προσωρινά βέβαια και με κάποιες ιδιόμορφες και ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ τους κήρυξαν και τα τέσσερα αυτά βαλκανικά κράτη, κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Πρώτο το Μαυροβούνιο, ακολούθησαν τα πλοία και η Ελλάδα στις 5 Οκτωβρίου κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας με τις μεγάλες νίκες του στρατού μας στο Σαραντάπορο, στα Σέρβια και σε όλη την Δυτική Μακεδονία.
απελευθέρωσε την Δυτική Μακεδονία μέχρι και την Κοζάνη, μέχρι και τη Φλόρινα, και εκεί υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ του αρχηγού των στρατευμάτων μας, του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου, με τον πρωθυπουργό Βενιζέλο, αν θα έπρεπε ο στρατός μας να απελευθερώσει πρώτα το μοναστήρι και μετά να στραφεί προς τη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η πρόταση του Κωνσταντίνου. Ο Βενιζέλος, από πληροφορίες που είχε, ήξερε ότι η Θεσσαλονίκη κινδυνεύει άμεσα και θα έπρεπε να στραφεί ο στρατός μας πρώτα προς Θεσσαλονίκη, και με κίνδυνο να χαθεί βεβαίως το μοναστήρι, όπως και χάθηκε στο τέλος. Στράφηκε πράγματι ο στρατός μας, αντί να πάει προς το μοναστήρι, στράφηκε προς τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι ήδη είχαν φτάσει στα πρόθυρα της Θεσσαλονίκης, ήταν έξω από το Λαγκαδά περίπου, και κίνδυνευε η πόλη από μέσα σε ώρες να περιέλθει στα χέρια τους. Και υπήρχε τότε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των Βαλκανικών κρατών. Όποια πόλη καταλαμβανόταν από το στρατό, περιερχόταν αυτόματα στην κυριαρχία του κράτους από το οποίο ήταν ο στρατός αυτός. Έτσι λοιπόν κινδύνευε πράγματι η Θεσσαλονίκη. Ο στρατός μας με 6 μεραρχίες κατευθύνθηκε από την, αφού απελευθέρωσε διαδοχικά την Βέρεια, την Άουσα, την Έδεσα, 18 Οκτωβρίου απελευθέρωσε την Έδεσα, κατευθύνθηκε προς Θεσσαλονίκη. Εδώ όμως στα Γιαννιτσά βρέθηκε προ μιας έκπληξης, θα λέγαμε, γιατί ήταν ελάχιστες οι πληροφορίες που είχε, για μια οχυρωμένη με την τελευταία λεπτομέρεια πόλη. Τα Γιαννιτσά είχαν οχυρωθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα σε λίγα 24 ώρα από τον αρχιστράτηγο των Τούρκων, τον Ταχσίν Πασά, ο οποίος έφερε όλες τις δυνάμεις από την Ελασσόνα, από το Σαραντάπορο, έφερε τις δυνάμεις αυτές στα Γιαννιτσά. Έφερε και μια μεραρχία, την 14η μεραρχία από τις Σέρες, και οργάνωσε την άμυνα, ειδικά με πολύ σπουδαίο πυροβολικό, την άμυνα των Γιαννιτσών. Βοηθούσαν πολύ τα υψώματα που υπήρχαν πρώτον της πόλεως των Γιαννιτσών. Εκεί αναπτύχθηκε το πυροβολικό των Τούρκων, και όταν οι Έλληνες μετά την απελευθέρωση της Έδεσας 19 Οκτωβρίου κατευθυνόμενοι προς Θεσσαλονίκες βρέθηκαν πρώτος οχυρωμένης πόλεως των Γιαννιτσών, αναγκάστηκαν να δώσουν έναν πολύ σκληρό διήμερο αγώνα από το σημερινό χωριό Μελίση, που είναι 5 χιλιόμετρα έξω από τα Γιαννιτσά. Υπήρχε ο ποταμός ο Μπάλιτσας, όπως τον λέγανε, του Μελισσιού το ποτάμι. Εκεί υπήρχε γέφυρα κατεστραμμένη, έπρεπε να στήσουν τη γέφυρα να προσπαθήσουν να προχωρήσουν. Το τουρκικό πυροβολικό τους συνεχώς τους έβαζε και έριγαν και σκότωνε κάθε τόσο παλικάρια από τις ελληνικές μεραρχίες. Ήταν η τρίτη, δεύτερη και η τρίτη μεραρχία εκεί μπροστά. Η τέταρτη μεραρχία ήταν στα χωριά Αχλαδοχώρη και Γυψοχώρη. Προς τις Αμπελιές ήταν η έκτη μεραρχία. Και η 7η μεραρχία ήταν, είχε πιάσει τον κάμπο προς την πλευρά του Αξιού. Αυτές οι μεραρχίες ήταν οι 4 που είχαν κυκλώσει τα Γιαννιτσά γύρω-γύρω. Όλη την ημέρα στις 19 Οκτωβρίου και την επομένη στις 20 δόθηκαν σκληρές μάχες με πάρα πολλούς νεκρούς. Ήταν η πιο πολύ νεκρή μάχη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Και κατάφερε τελικά ο στρατός μας στις 20 Οκτωβρίου, το μεσημέρι περίπου, να καταρρύψει και τα τελευταία οχυρά των υψωμάτων κοντά στο χωριό Πενταπλάτανος, εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Τα υψώματα αυτά τελευταία πέσανε, και να καταλάβει την πόλη των Γιαννιτσών. Ήταν, όπως είπαμε, η πιο πολύ νεκρή μάχη. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν 156 Έλληνες στρατιώτες και 10 αξιωματικοί, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν γύρω στους 756 τραυματίες στρατιώτες και 30 αξιωματικοί περίπου. Από πλευράς των Τούρκων είναι ασαφείς οι πληροφορίες, αλλά είναι σίγουρο ότι ήταν πάνω από 250 νεκροί, 3.000 εχμάλωτοι Τούρκοι στρατιώτες συνελήφθησαν. Από τα 30 πυροβόλα που είχε το τουρκικό πυροβολικό, τα 25 πυροβόλα περίληφθαν ως λάφυρα στον ελληνικό στρατό, και φυσικά αναγκάστηκε το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού πληθυσμού με τον στρατό να τραβήξει επειγόντως να σωθεί προς Θεσσαλονίκη. Άργησε να οργανωθεί ο ελληνικός στρατός για να μπορέσει να τους προλάβει, και κατάφεραν να ξεφύγουν, να φτάσουν στον Αξιό, να χαλάσουν τη γέφυρα του Αξιού οι Τούρκοι και να κατευθυνθούν προς Θεσσαλονίκη. Εκεί επιστρατεύτηκαν χωριά της περιοχής, όπως είναι τα Κίμινα, η Χαλάστρα και λοιπά, οι κάτοικοι των χωριών αυτών, φτιάξανε προσωρινές γέφυρες, κατάφερε πέρας ο στρατός μας, και στις 26-27 Οκτωβρίου μπήκε μέσα στη Θεσσαλονίκη
και απελευθέρωσε αμαχητή την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα Γιαννιτσά λοιπόν ήταν το τελευταίο προπύργιο και το πιο κρίσιμο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Η μάχη των Γιαννιτσών πραγματικά θεωρείται ως η μάχη με το καλύτερο αποτέλεσμα αυτού του Βαλκανικού Πολέμου. Μπροστά μας ακριβώς έχουμε μία παράσταση, έναν ανδριάντα θα λέγαμε, ο Ριχάλκινο, που παρασταίνει την Μακεδονία που απελευθερώθηκε το 1912 από τον Ελληνικό στρατό αφού είχε προηγηθεί ο Μακεδονικός αγώνας. Βλέπουμε εδώ πέρα ολοζώντανη την παράσταση αυτή εδώ. Στα φτερά της βλέπουμε δεξιά, όπως κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή, δεξιά είναι ο Παύλος Μπελάς και αριστερά είναι ο Γκόνος Γιώτας. Στα χέρια της επάνω ψηλά υπάρχει το 16άκτινο, το σήμα αυτό των Μακεδόνων βασιλέων, ενώ στο πλάι δεξιά και αριστερά έχει επίσης παραστάσεις από το Μακεδονικό αγώνα, ανάγλυφες. Το μνημείο αυτό έχει αναγερθεί με δαπάνη και με προσπάθεια της ιστορικής και λογογραφικής εταιρείας Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος». Το 1995, το Φεβρουάριο του 1995, εγκαινιάστηκε μάλιστα στην επέτειο του θανάτου του Γκόνου Γιώτα στις 12 Φεβρουαρίου του 1995. Από την δεξιά πλευρά έχει μία αναπαράσταση της μάχης του Βάλτου των Γιαννιτσών και από την αριστερή πλευρά έχει τον Γκόνο Γιώτα με τους άνδρες του, με τα παλικάρια, την ομάδα του Γκόνου Γιώτα. Η πόλη των Γιαννιτσών, πρέπει να ξέρετε, είναι πολύ κοντά, ούτε 10 χιλιόμετρα από την ιστορική πολιτεία και πόλη και πρωτεύουσα και της Ελλάδος και του κόσμου ολοκλήρου κάποια στιγμή, την Πέλα, την ιστορική Πέλα. Την πατρίδα που ανέδειξε τους δύο μεγάλους βασιλείς Μακεδόνες, τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Οι δύο αυτοί βασιλείς Μακεδόνες συνέλαβαν πρώτοι την πανελλήνια ιδέα. Ειδικά ο Φίλιππος ξεκίνησε να συνενώσει όλους τους Έλληνες με ένα κοινό σκοπό, καταρχήν να αντιμετωπιστούν όλοι οι επίδοξοι λαοί της Ασίας που είχαν ως στόχο την Μακεδονία βέβαια και ευρύτερα την Ελλάδα, όπως ήταν οι Πέρσες, και ενωμένοι οι Έλληνες να τους αντιμετωπίσουν. Δεν πρόλαβε, όπως ξέρουμε, ο Φίλιππος να ολοκληρώσει αυτά τα σχέδια της συνένωσης των Ελλήνων και συνέχισε ο γιος του, ο Αλέξανδρος. Ξέρουμε ότι γεννήθηκε στην Πέλα, ότι είχε ως δάσκαλο τον μεγαλύτερο Έλληνα κλασικό φιλόσοφο εκείνης της εποχής, τον Αριστοτέλη, ότι πέρασε όλα τα σχολικά του, τα παιδικά του χρόνια στην Μίεζα, στα σχολεία της Μίεζας, στη σημερινή περίπου Νάουσα. Από ηλικία 16 ετών λάμβανε μέρος σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις του πατέρα του με στις διάφορες μάχες και αργότερα ηλικία 18 χρονών πια είχε ήδη αναλάβει ως αρχηγός του υπηκού μέρους του των στρατευμάτων του πατέρα του. Όταν πέθανε, όταν δολοφονήθηκε μάλλον ο Φίλιππος στους γάμους της κόρης του, όπως ξέρουμε, ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε ως βασιλεύς των Μακεδόνων και ανέλαβε την μεγάλη εκστρατεία προς την Ασία, προσπάθησε να συνενώσει όλους τους Έλληνες, κατέβηκε στη Θήβα, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Δέχτηκαν οι Έλληνες εκτός από τους Λακεδαιμονίους και βέβαια ο Αλέξανδρος δεν επέμενε γιατί ήξερε την οτροπία των Λακώνων των Λακεδαιμονίων, την μοναχική τους πορεία και δεν επέμενε. Με τους υπολείπους όμως συγκρότησε το μεγάλο εκστρατευτικό σώμα προς την Ασία. Κατέκτησε και έφτασε μέχρι τον Ινδό ποταμό. Όσους λαούς κατακτούσε, προσπάθησε να τους περάσει με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα και βεβαίως δεν απέτρεψε κανέναν να αρνηθεί ή να μην έχει τρόπο να έχει τα ιερά τα δικά του. Σεβάστηκε και τις θρησκείες και τους πολιτισμούς των περιοχών που κατέκτησε, αλλά παράλληλα μπόρεσε και πέρασε τον ελληνικό πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα σε αυτούς τους κατακτημένους λαούς.
Ο θάνατός του ήταν πολύ πρόωρος, όπως ξέρουμε, στα 33 του χρόνια περίπου, και το μεγάλο εκείνο το αχανές κράτος, το ελληνομακεδονικό κράτος που έφτανε μέχρι την Ινδία, διασπάστηκε, όπως ξέρουμε, στους επιγόνους και στους διαδόχους του, σε διάφορες έτσι μικρά βασίλεια που υπήρχαν, στους Πτολεμαίους κλπ. Και τους έφτασε βέβαια σήμερα να υπάρχουν ακόμα λαοί στην Ασία, όπως ξέρουμε, και στις περιοχές των Ιμαλαΐων, όπου υπάρχουν αναμνήσεις από το πέρασμα αυτού του μεγάλου Έλληνα, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι οι Κάλας, όπως τους ξέρουμε, που έχουν διατηρήσει πολλά από τα στοιχεία των Μακεδόνων που πέρασαν από εκεί. Ο Αλέξανδρος, πρέπει να ξέρουμε και να τιμούμε αυτό ακριβώς και να θυμόμαστε, όχι μόνο όλοι οι Έλληνες, αλλά όλος ο κόσμος να θυμάται ότι ήταν Έλληνας πάνω απ' όλα Μακεδόνας. Μακεδόνας Έλληνας και Έλληνας Μακεδόνας. Ελληνικά γνώριζε, ελληνικά μετέδωσε σε όλους τους λαούς και βέβαιως ό,τι θυμούνται στην Ασία ακριβώς ότι ήταν ένας Έλληνας πέρασε από εκεί. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε κανένας μας. Και αυτοί οι οποίοι με κάποιο τρόπο έβλεψαν και το όνομα της Μακεδονίας μας και σήμερα βρισκόμαστε σε μια αδιέξοδο, θα λέγαμε, ιστορική, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο ελληνισμός της Μακεδονίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Στα Γιαννιτσά έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με το δήμαρχο της πόλης, κύριο Γρηγόριο Στάμκο. Στο διπορικό το οποίο κάνουμε στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κοντά στους ναούς που επισκεπτόμαστε, στα μοναστήρια, με τους ιερείς με τους οποίους μιλάμε, έχουμε την τιμή να ομιλήσουμε και με τους τοπικούς άρχοντες. Στην πόλη των Γιαννιτσών έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με τον δήμαρχο Πέλης, τον κύριο Στάμκο Γρηγόριο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας υποδεχθεί εδώ έξω από το Δημαρχείο και μπροστά μάλιστα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε και θα θέλαμε καταρχήν να μας πείτε ποια είναι αυτή η σχέση που έχετε εσείς σαν Δήμος με τη Μητρόπολη Εδέσης, με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Τόσο εγώ προσωπικά, αλλά όσο και η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε την τυπική σχέση που μπορεί να έχει ο κάθε Ελληνορθόδοξος πιστός. Έχουμε κοινές δράσεις, έχουμε άριστη συνεργασία σε πολλά θέματα, ξεκινώντας, θα έλεγα έτσι, και από θέματα εθνικά. Πριν από 3 χρόνια, από εδώ ξεκίνησε η μεγάλη πορεία για την υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας, στην οποία συμμετείχε ο Μητροπολίτης μας, ήταν στην πρώτη γραμμή της πορείας και όλη η Εκκλησία. Έχουμε όμως και πολλές δράσεις προκειμένου να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, να υπερασπιστούμε τους δημότες μας. Άλλες τις υποστηρίζουμε, άλλες είναι κοινές. Γνωρίζετε την ύπαρξη του κοινωνικού παντοπολίου, του κοινωνικού φαρμακείου, του κοινωνικού ιατρίου, του κοινωνικού φροντιστηρίου. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι πιο γρήγορη στην λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων, γι' αυτό λειτουργούμε εκεί υποστηρικτικά. Αλλά οι κοινές μας δράσεις έχουν να κάνουν με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έχουμε υποστηρίξει το Ίδρυμα Παναγία η Οδηγήτρια, προκειμένου τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί να έχουν και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για να μπορούν να παίρναν καλύτερα, θα έλεγα. Υποστηρίζουμε το κοινωνικό φροντιστήριο με εκπαιδευτικούς για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτά έχουν τις ανάγκες τους. Επίσης, πέραν τούτων, φροντίζουμε και για την συντήρηση, την διατήρηση των ιστορικών ναών όσο και όπως μπορούμε, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και της κληρονομιάς αυτού εδώ του τόπου. Ο κύριος ιστορικός ναός των Γιαννιτσών είναι ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
τον επισκεφθήκαμε λίγο πριν. Έχει εκεί τοποθετήσει ο Μητροπολίτης έναν άξιο προϊστάμενο, τον πατέρα Ελευθέριο, ο οποίος αγωνίζεται για τον ναό και για την ενορία. Μας είπε ο πατήρ Ελευθέριος ότι υπάρχει προοπτική να πει σε κάποιο πρόγραμμα ο ναός να αναστηλωθεί, διότι υπάρχουν διάφορα στατικά προβλήματα. Εσείς σαν Δήμος βοηθάτε σε αυτό όλο, σε αυτές τις ενέργειες? Από την αρχή έχουμε υποστηρίξει αυτήν εδώ την πρωτοβουλία του πατέρα Ελευθέριου για την συντήρηση, για την αναστήλωση αυτού του ναού, ο οποίος έχει ζωή πάνω από 1,5 αιώνα, και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει και τον πατέρα Ελευθέριο και τους κληρικούς, αλλά και όλο τον κόσμο του Δήμου. Δηλαδή ο ναός θα επισκευαστεί και θα έρθει ίσως στην προηγούμενη μορφή. Το ευχόμαστε αυτό. Να πάμε και σε έναν άλλον τομέα, Δήμαρχε, τον εθνικό τομέα. Εσείς εδώ βρίσκεστε κοντά στα σύνορα. Κάθε τόπος που είναι κοντά στα σύνορα έχει διάφορα προβλήματα, διάφορα θέματα. Επίσης, ο τόπος αυτός είναι και πολύ ιστορικός, με την περίφημη μάχη των Γιαννιτσών. Πείτε μας πώς αναδεικνύετε όλα αυτά τα θέματα, πώς προσπαθείτε να βρείτε λύσεις, αλλά και εάν υπάρχει μέρημνα από το Δήμο, όλα αυτά τα θέματα, είτε τα εθνικά είτε τα ιστορικά, να γίνουν γνωστά στα νέα παιδιά, να αγαπήσουν τα παιδιά την πατρίδα μας. Εκφράζοντας, πιστεύω, την πλειοψηφία των συνδημοτών μας, επιμένουμε στο ότι η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Αυτό εδώ το μήνυμα προσπαθούμε να ακούγεται διαρκώς, να το νιώθουν τα παιδιά μας, οι μαθητές. Γνωρίζουν όλοι τις μεγάλες μάχες που δόθηκαν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, τη μεγάλη μάχη των Γιαννιτσών, και σε συνεργασία με την ιστορική λαογραφική εταιρεία Γιαννιτσών ο Φίλιππος, που έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο μουσείο, το οποίο είναι επισκέψιμο. Εκεί μέσα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής και των Γιαννιτσών, που μπορεί να το βλέπει ο κάθε επισκέπτης. Θεωρώ ότι έχουν τιμηθεί πάρα πολλές από τις μεγάλες μορφές, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του μακεδονικού αγώνα, με τις πρωτομές τους σε διάφορα επίκαιρα σημεία της πόλης, όπως επίσης ενδεχομένως έχετε επισκεφτεί και το μνημείο της μάχης των Γιαννιτσών, το μνημείο των Πεσόντων. Γενικότερα τιμούμε τους νεκρούς μας την επέτειο των 100 χρόνων από τη μάχη των Γιαννιτσών. Φτιάξαμε και το μνημείο των Πεσόντων της μάχης των Γιαννιτσών στο σημείο όπου έσπασε η τουρκική άμυνα και μπήκε ο ελληνικός στρατός στην πόλη των Γιαννιτσών. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας παρεχωρήσατε. Εμείς να ευχηθούμε να σας δίνει ο Θεός δύναμη εδώ στην ακριτική περιοχή που είστε, να κρατάτε θερμοπύλες, να αγαπάτε την πατρίδα μας, να δίνετε παράδειγμα προς όλους τους Έλληνες, να είμαστε άνθρωποι κοντά και στο Θεό και στην πατρίδα μας, και να αγωνιζόμαστε για αυτήν όπως αγωνίστηκαν όλοι οι ήρωές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την προβολή που κάνετε για τον Δήμο της Πέλλας, για την πόλη μας. Να είστε καλά. Φίλοι τηλεθεατές, στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο του οδηπορικού μας θα παραμείνουμε στα Γιαννιτσά για να συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την ιστορία και την πνευματική ζωή της περιοχής.